Ελλήνιον, στο γνωστό αρτοπείο ζαχαροπλαστική στο Χολαργό, 17 Νοεμβρίου 89. Εγώ θέλω να μας πείτε ορισμένα πράγματα όσον αφορά τις γεύσεις που δίνετε. Και λέω γεύσεις γιατί πραγματικά εδώ δεν ξέρει κανείς τι να πρωτοδιαλέξει. Πείτε μας λοιπόν, μπαίνοντας εδώ, τι μπορούμε να αγοράσουμε, πού μπορεί να πέσει το βλέμμα μας και τι μπορούμε να πάρουμε. Ξεναγήστε μας λιγάκι εδώ στο κατάστημα. Βεβαίως, ευχαρίστω. Πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα από το παγωτό μας. Βεβαίως. Το έχουμε στο εργαστήριό μας, χωρίς συντηρητικά, χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Όταν λέτε στο εργαστήριο, έχετε δικό σας εργαστήριο που φτιάχνετε το παγωτό εδώ πέρα, έτσι. Τα γλυκά μας, τα ψωμάκια μας, τα πλουράκια μας, ό,τι βλέπετε εδώ μέσα. Ναι. Τα φτιάχνουμε μόνοι μας. Έχουμε πολύ ωραία σοροπιαστά που φτιάχνονται με βούτυρο γάλακτος, όπως επίσης κάποια κουλουράκια που είναι με βούτυρο γάλακτος. Ωραία. Υπάρχουν γλυκά επίσης που είναι πάντα ημέρας, όπως η μιλφέη, γλώσσα πιθεράς, κορνέρ. Να σας διακόψω λιγάκι, λέτε πραγματικά πάντα ημέρας. Αυτό νομίζω είναι ακριβώς, ξεχωρίζει δηλαδή το βεβαίως, δικό σας το κατάστημα από οποιοδήποτε άλλο κατάστημα. Οτιδήποτε δηλαδή φτιάχνετε είναι φρέσκα και είναι πάντα ημέρας ουσιαστικά, έτσι. Ναι. Με σοκολάτα πρανίνας που είναι πολύ αγαπημένα, ειδικά για παιδάκια, αντί να πάρουν κάτι κατεψυγμένο. Ωραία. Τι άλλο να σας πω, οι πάστες μας έχουν λίγα υλικά, λίγα είδη, αλλά είναι τα καλύτερα. Να ρωτήσω κάτι, αυτό πώς το διασφαλίζετε αυτό το φρέσκο και την ποιότητα, ουσιαστικά λόγω της κατανάλωσης που έχετε και λόγω της φήμης που έχετε, σιγουρεύεστε ότι οτιδήποτε φτιάχνετε φεύγει την ίδια μέρα, έτσι δεν είναι? Ναι, γιατί πρώτον είμαστε πολλά άτομα. Ναι, ναι. Δουλεύουμε πολύ σκληρά όλοι μαζί. Μάλιστα. Και έρχονται πολύ νωρίς τα παιδιά που αρχίζουν και γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Δεν φτιάχνετε τίποτα από τις προηγούμενες μέρες για να είναι, ας πούμε, το πρωί έτοιμο. Μάλιστα. Όλα είναι ημέρας, ώρας, όλα τα τετροπιτοειδή που είναι για το τζέρι το πρωί. Ωραία. Είναι ψημένα πάντα το πρωί και φτιάχνουμε. Μάλιστα, πολύ. Σοκολατάκια. Οι πελάτες σας το εκτιμάνε αυτό με την έννοια ότι πρακτικά έχετε πελατολόγιο το οποίο αφενός έρχεται και ξανάρχεται, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν και άνθρωποι από ό,τι ξέρω έρχονται και από άλλες μεριές Αθήνας για να βρουν και τις ιδιαίτερες γεύσεις που δίνετε και κυρίως στη φρεσκάδα και στα γλυκά αλλά και σε όλα τα είδη αρτοπίου, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, αυτό ειδικά ισχύει με το γαλακτοκούρεκό μας, είναι το σπεστικό μαγαζιού μας. Ξέρω ανθρώπους και πελάτες μας που έρχονται από πολύ μακριά, από Παπάγου, Αγία Παρασκευή, από Χαλάνδρια ακόμα. Μάλιστα. Επίσης, ακόμα και στο Λουτράκι που έχω τους φίλους μου, έχω πάει εγώ ίδια. Ναι, άρα δεν είναι τυχαία λοιπόν η φήμη, δηλαδή πραγματικά βασίζεται αφενός στο δικό σας το μεράκι, το ότι αγαπάτε αυτό που κάνετε και αφετέρου ότι θέλετε πάντα να έχετε τα πιο φρέσκα υλικά τα οποία φεύγουν την ίδια μέρα ουσιαστικά, έτσι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όλοι μας προσπαθούμε πολύ σκληρά για να βγει το καλύτερο αποτέλεσμα. Και άλλωστε το έχουμε καταλαμβάνει από τον κόσμο που μας δείχνει και την αγάπη και την προτίμηση. Thank you.
έχει στα ψωμιά, ας πούμε, οτιδήποτε προϊόντα φούρνου. Βγάζετε κάποια ιδιαίτερη γεύση εκεί? Βεβαίως, έχουμε πολύ ωραίο ψωμάκι, το ζυμωτό που λέμε. Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, φανταστικό. Είναι όλο φτιαγμένο στο χέρι και με ελαιόλαδο. Επίσης, έχουμε και το μικρό το φρατζολάκι, το λαδόψωμο που είναι με σουσάμι. Είναι το μισού κιλού εκείνο. Μετά υπάρχει σκάλος που είναι πάρα πολύ νόστιμο, δεν λέω άλλα λόγια. Και τα προτιμάει ο κόσμος, δηλαδή, παρότι φαντάζομαι δεν είναι το κλασικό ψωμί, ας πούμε, που παίρνουμε το φρατζολάκι στο σπίτι. Εν τούτης, επειδή έχουν μια ιδιαίτερη γεύση, ο Έλληνας εκτιμάει, ψάχνει να βρει κάτι το διαφορετικό, έτσι δεν είναι? Ναι, αυτό είναι αλήθεια, αλλά θα σου πω και επίσης κάτι άλλο. Εμείς έχουμε βάλει τα καλύτερα αλεύρια στο ψωμί μας και γι' αυτό κάνει αυτή τη διαφορά το ψωμί μας. Μάλιστα. Πολλοί παίρνουν πολλά ψωμάκια και τα φυλάνε στο σπίτι τους. Ναι, τόσο ναι. Καλό ψωμάκι. Σοβαρά, ε! Ναι. Πολύ ωραία. Τι άλλα παράξενα και όμορφα πράγματα έχουμε εδώ, για δείτε μας, πείτε μας. Παράξενα δεν ξέρω, πώς το βλέπει κανείς. Έχουμε πολύ ωραίο εκμέκ παγωτό που είναι πολιτικό. Ποιο είναι αυτό? Τσουρεκάκι. Είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι οικογενειακό, ναι, ναι. Και είναι και σε ατομικό. Μάλιστα. Είναι με τσουρεκάκι σουρουπιαστό, με παγωτό, καλυμάκι, σαντική και καρύβι τριμμένο από πάνω. Είστε ιδανικοί για να μας ανοίγετε την όρεξη, έτσι, φοβερό. Σπάσε, έχετε φρέσκα καλά προϊόντα. Πολύ ωραία. Τι ώρες δουλεύετε? Νομίζω ότι ακόμα και στο θέμα αυτό διαφέρετε. Δηλαδή δεν είστε το τυπικό, ας πούμε, αρτοποιείο το οποίο... Όχι, δεν έχουμε κλείσει ποτέ μας. Πάντα είμαστε εδώ, όλο για τον κόσμο, για ψήσιμο, για οτιδήποτε, γιορτές, τα πάντα. Μάλιστα. Και να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Η φήμη που κυκλοφορεί για σας είναι ότι οι πελάτες σας έχουν και μια προσωπική σχέση μαζί σας. Δηλαδή πραγματικά αγαπάνε και τους ανθρώπους και θέλουν και έρχονται εδώ. Αυτό σε τι οφείλετε, πιστεύετε? Πιστεύω ότι πρώτο μας αγαπάνε τα προϊόντα μας και το μαγαζί μας, αλλά πάνω απ' όλα τους αγαπάμε και εμείς για την εκτίμησή τους και με τον καιρό έτσι γνωρίζεις κάποιους ανθρώπους και λες μια καλή μέρα από την καρδιά και αυτό πιστεύω ότι το εκτιμάει ο κόσμος. Ωραία. Είναι το πιο σημαντικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μας είπατε καταπληκτικά από αυτό. Ευχαριστώ πολύ.